Καλημέρα σας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο serestv.gr έναν διακεκριμένο οικονομολόγο με μεγάλη εμπειρία στα διεθνή τραπεζικά, στην επιχειρηματική μελέτη και στην ανάλυση επενδύσεων. Πρόεδρος επιχειρηματίας, πρόεδρος της Think Big, που δραστηριοποιείται στη στρατηγική επικοινωνία, υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, σε ενέργεια, υγεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών. Όταν διαβάζεις τον αρθρογράφο πόρτα-πόρτα, διευρύνεις τις γνώσεις σου και οξύνεις τις σκέψεις σου. Αλλά όταν έχεις δίπλα σου τον κύριο Δημήτρη Καμένο, αισθάνεσαι διαφορετικός άνθρωπος. Κύριε Καμένο, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Είναι και μεγάλη μου χαρά και τιμή που επισκέφθηκα τις Σέρες και τα ιερά χώματα του Εθνάρχη μας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφθομαι τα μέρη σας και αισθάνομαι και πάρα πολύ όμορφα από τη φιλοξενία. Ποια είναι η σχέση σας με τους Ανέλ? Η σχέση μου με τους Ανεξάρτητους Έλληνες ξεκίνησε από την ίδρυση του κόμματος. Όταν με τον Πάνο τον Καμένο, με τον οποίο μας συνδέει φιλία από την ΟΝΕΔ από την δεκαετία του 80, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε λόγω του μνημονίου, τον πήραν τηλέφωνο και μαζί με άλλους δύο φίλους αποφασίσαμε να οργανώσουμε το κόμμα, να γράψουμε όλο το πρόγραμμα του κόμματος, το οικονομικό και όχι μόνο, την εθνική αντιπρόταση, να μαζέψουμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Μετά ο Πάνος έκανε την πρόταση, ήρθε πρώτη κυρία Κουντουρά και ξεκινήσαμε μαζί τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καταφέραμε να πάμε το κίνημα στο 12%. Τεράστια επιτυχία, όπως θυμόσαστε εκείνη την εποχή, για όλους μας αλλά και για τον ελληνικό λαό. Μετά οι εξελίξεις πολιτικές άλλαξαν με τον κύριο Σαμαρά στην κυβέρνηση, με τον κύριο Βενιζέλο. Και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δικών μου, απομακρύνθηκα με την έννοια, γιατί δεν ήμουν και ποτέ κομματικό στέλεχος. Πήγα προσωπικά μόνο για να βοηθήσω τον Παναγιώτη και τους Ανεξάρτητους Έλληνες να κάνουν αυτό το όραμα που είχαμε, το αντιμνημονιακό, να τεκμηριώσουμε το αντιμνημονιακό μέτωπο. Και δέχτηκα με χαρά την πρότασή του για συστράτευση για την ευρωεκλογές. Μια Κυριακή βράδυ με πήρε τηλέφωνο. Αρχικά, όπως δηλώνει και ο ίδιος, το αρνήθηκα. Και είναι αλήθεια, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά εκείνη την περίοδο. Μετά από 4 μέρες, με συζητήσεις με φίλους, με πείσα και μου είπα ότι είναι ευκαιρία. Και στην ερώτηση, και να με παρεξηγήσετε κι εσείς, ποιος είναι καλύτερος για να κατέβει, Σπυράκη εσύ ή ο Ζαγοράκης? Λέω, μάλλον εγώ. Οπότε με πείσα, ρε. Με απλά επιχειρήματα να κατέβω σε ευρωεκλογές. Παρά τις μεγάλες επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που έχετε και σε ολόκληρη την Ευρώπη, βλέπουμε επιτέλους έναν επιχειρηματία να ασχολείται με την πολιτική. Ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά πιστεύω ότι πλέον, λόγω του αγώνα που έχω δώσει πάρα πολλά χρόνια στο διαδίκτυο, όπως γνωρίζετε καλά, με πάνω από 1500 άρθρα, με πάρα πολλές αποκαλύψεις, έλεγα τη γνώμη μου τεκμηριωμένα πάντοτε, πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι ευρωεκλογές, και πιστεύω ότι κάθε Έλληνας που μπορεί, πρέπει να κάνει ένα βήμα να βοηθήσει. Να σηκωθούμε από τον καναπέ. Πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βήμα, να βοηθήσουμε την πατρίδα και τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν και άλλοι Έλληνες, όπως έκανα και εγώ. Να σηκωθούν και να αναλάβουν μια ευθύνη. Πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, όπως έχει γαλουγηθεί με σήμερα, δεν παίρνει ευθύνες. Δανείζεται ευθύνες. Εγώ είμαι άνθρωπος που έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες, να φέρω σε πέρας έργα και πιστεύω ότι με την ευλογία του Θεού και την ψήφα των Ελλήνων θα βοηθήσω και την Ελλάδα μας στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωβουλευτών και αν πρέπει να αλλάξει κάτι? Οι Ευρωβουλευτές μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα, είχαν ένα ρόλο, θα έλεγα, λίγο περίεργο. Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια διοίκηση για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όχι μόνο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωβουλευτές ήταν, ας το πούμε, μια προέκταση των τοπικών κοινοβουλίων. Δεν έπαιρναν αποφάσεις, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Λυπούμε που το λέω και θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο με έχει λυπήσει πάρα πολύ, με μια δική μου αποκάλυψη πριν περίπου 8-9 μήνες, και εγώ άργησα 3 μήνες να καταλάβω τι είχε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε το Μάιο
του 2013 ένας κανονισμός, ο οποίος λέγεται 472, τον έχω εδώ, θα τον αφήσω τον διαβάσετε, του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό και στο άρθρο 14, με ρωτήσατε για το ρόλο των Ευρωβουλευτών. Ποιος θα έπρεπε για μένα να είναι ο ρόλος των Ευρωβουλευτών εδώ και ένα χρόνο, τον Ελλήνο. Και όχι μόνο. Θα σας εξηγήσω. Το άρθρο 14 λέει ότι τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του EFSF κτλ. Μας μιλούν ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Το άρθρο, αυτός ο κανονισμός έχει να κάνει με την αυστηρή εποπτεία και το ευρωμνημόνιο. Όχι το μνημόνιο με το Διεθνές Μονετικό Ταμείο. Το ευρωμνημόνιο ισχύει για όλα τα κράτη που έχουν λάβει έστω και ένα ευρώ δάνειο από κράτος μέλος ή από τον EFSF, και αν δεν αποπληρώσεις το 75% όσων χρημάτων έχεις δανειστεί, θα είσαι υπό σκληρή εποπτεία και επιτήρηση. Μικρή παρένθεση. Αποκάλυψε ότι και ο κύριος Σόιμπλε είπε ότι τον Ιούνιο θα μας βάλουν και επίτροπο εθνικών προϋπολογισμών. Δηλαδή το ταμείο μας θα το ελέγχει ένας άνθρωπος ανεξέλεγκτος στις Βρυξέλλες. Και ρωτώ, οι Έλληνες ευρωβουλευτές πέρυσι το Μάιο, όταν είδαν αυτή την οδηγία, όλοι οι Έλληνες βουλευτές, όσοι ήταν στη Βουλή, γιατί δεν ενημέρωσαν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ρωτώ ευθέως τους βουλευτές που ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα. Γιατί δεν ενημέρωσαν, δεν το έμαθαν, δεν το διάβασαν. Δεν το διαβάζουν και το ψηφίσουν. Καταλήγουμε ότι όπως δεν διαβάσαν κάποιοι συνάδελφοι Ελλήνων βουλευτών το ελληνικό μνημόνιο, τη Δανική Σύμβαση, δεν διάβασαν και ευρωβουλευτές τη βασικότερη οδηγία που έχει βγει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε κρατάει αχμάλωτο για 50-60 χρόνια μέχρι να αποπληρώσει. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πληρώσουμε το 200 δισεκατομμύρια. Έχουμε πάρει 215. Όλα είναι 250 που θα πάρουμε δανεικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 75% είναι 200 δισεκατομμύρια. Πότε θα αποπληρωθούν 200 δισεκατομμύρια για να φύγουμε από το μνημόνιο της Ευρώπης? Ποτέ. Ευθύνες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο ρόλος των ευρωβουλευτών πρέπει να αλλάξει. Μόλις πέσει στα χέρια ενός βουλευτή Έλληνα, Πορτογάλου, Ιταλού, Ολλανδού, αυτή η οδηγία πρέπει να ενημερώσει το κοινοβούλιο του. Δυστυχώς το ελληνικό κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε ποτέ. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ευρωεκλογές και γιατί? Με παράδειγμα, την οδηγία 472 είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, γιατί μας ενδιαφέρει η Ελλάδα και πιστεύω ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να είναι πρώτα Έλληνας και μετά Ευρωπαίος, να μην μπερδέψουμε τα πράγματα και τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε με την Ευρώπη. Πρώτα υποστηρίζουμε το κράτος μας, το σπίτι μας, το κεραμίδι μας, την πατρίδα μας. Μετά μεταφέρουμε στην Ευρώπη τα θέλω μας, τις ανησυχίες μας, τις αιτήσεις μας. Και αποκινούμε την Ευρώπη, εφόσον υπάρχει καλό κλίμα αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης, λύνουμε τα προβλήματα όλων μαζί. Δεν παρακαλάμε την Ευρώπη να μας λύσει τα προβλήματά μας. Θέτουμε το βέτο μας. Έχουμε πολλά ζητήματα. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές διότι οι οδηγίες που έχουν υπογραφεί και η στρατηγική της Ευρώπης για περισσότερη Ευρώπη, όπως ακούμε από τον κύριο Σαμαρά, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει λιγότερη Ελλάδα. Είναι μια ευθεία εξίσωση στα μαθηματικά. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει λιγότερη Ελλάδα, λιγότερη Ιταλία, λιγότερη Πορτογαλία. Το θέλουμε. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί. Θέλει να έχει λιγότερη Ελλάδα, δηλαδή λιγότερη ανάμειξη των πολιτικών στο γίγνεσθε της χώρας τους. Όχι. Ναι, εάν θέλει λιγότερη ανάμειξη, ας πάει στην Ευρώπη με τον κύριο Σαμαρά. Αν δεν θέλει και θέλει κυβέρνηση και όχι διακυβέρνηση, θα πρέπει να ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι θα ασκήσουν βέτο. Θα προβληματίσουν τους Ευρωπαίους και τους ίδιους και θα ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Να μην χαθεί η ελληνική κυριαρχία. Να μην χαθεί η ελληνική σημαία, ούτε εθνικός ύμνος. Και θα σας αποκαλύψω τον εθνικό ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει εθνικός ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγεται Song of Joy. Μπείτε στο Google, στο YouTube, πατήστε το και θέλετε να κυματίζει η Ευρωπαϊκή σημαία με το Song of Joy. Αυτός ο ύμνος κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει τους εθνικούς ύμνους. Ήρθε το σχέδιο NAN2 και κλείνω για να απαντήσω τελικά στην ερώτησή σας και μας μίλησε για συνιστώσεις πολιτείες. Είναι η Ελλάδα συνιστώσα πολιτεία? Είναι η Κύπρος συνιστώσα πολιτεία με τα κατεχόμενα? Είναι η Ιταλία ή η Πορτογαλία συνιστώσα πολιτεία των Βρυξελών? Όχι. Το έθνος κράτος πρέπει να μείνει έθνος κράτος και είμαστε ενάντια στον φεντεραλισμό των τραπεζών, ενάντια στον φεντεραλισμό της Ευρώπης. Να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, την ιστορία μας. Δεν τα δανείζουμε, έχουμε ματώσει γι' αυτά. Τι θα γίνει, κύριε Καραμένο, με το χρέος της Ελλάδος και τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν από τον ελληνικό λαό, όπως και τι θα γίνει με τις ελληνικές τράπεζες? Ναι. Είναι μια ερώτηση που άπτεται της ειδικότητάς μου προσωπικά και δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό ότι αν μου δώσει τιμή
και με εκλέξει και πάω στην Ευρωβουλή, το πρώτο που θα κάνω είναι να ασκήσω αυτή την οδηγία 472 που κρατάει την Ελλάδα και όλες τις χώρες που έχουν δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εχμάλωτες για 50, 60, 70 χρόνια. Ο ρόλος των Ευρωβουλευτών είναι σαφής. Όταν μια οδηγία βαρύνει την εθνική κυριαρχία του κράτους, πρέπει να ενημερώνει τη Βουλή και να αποφασίζει ο ελληνικός λαός, ο ιταλικός λαός. Όχι εν κρυπτό να περνούν οι οδηγίες και να υλοποιούνται από ανεξάρτητες αρχές. Είμαι σαφής. Μιλήσατε για τις τράπεζες. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή προχωρά στην τραπεζική ενοποίηση. Τραπεζική ενοποίηση, πολύ απλά, για όποιον διαβάσει τις συνθήκες του ενιαίου μηχανισμού υποστήριξης των τραπεζών, που θα ανήκουν 130 συστημικές τράπεζες, μαζί σε αυτές και οι 4 ελληνικές. Ένα πράγμα βασικό θα κάνει. Προσέξτε με. Θα ακυρώσει τις κεντρικές τράπεζες των χωρατών. Δεν θα υπάρχει κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει ο κ. Προβόπουλος. Οι τράπεζές μας, οι 4, θα φύγουν σε έναν μηχανισμό δίπλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεξάρτητα αρχής από τον κύριο Θαχάρη, δεν ελέγχεται από κανέναν, ούτε από τον Τράγκη, ούτε από το Κοινοβούλιο. Και ανά πάσα στιγμή, εάν διαβάσει το καταστατικό του SSM, του μηχανισμού αυτού, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποφασίσει να κλείσει οποιαδήποτε τράπεζα στην Ευρώπη ή να τη συγχωνεύσει με μια άλλη, για το καλό όλων. Αυτή είναι η ΦΑΚΑ. Το τυρί ποιο είναι για τη ΦΑΚΑ? Η ασφάλεια των καταθέσεων. Μιλούν και τρομοκρατούν τον κόσμο για άλλη μια φορά για την ασφάλεια των καταθέσεων. Όταν πολύ καλά ξέρουμε ότι οι καταθέσεις δεν είναι ασφαλείς, διότι υπάρχει μια τεράστια φούσκα και μια τεράστια αντιστοιχία μεταξύ καταθέσεων και κυκλοφορούντος χρήματος στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι 25 δις, ότι έχουμε όλες τις τσέπες μας και τα σεντούκια στα μαξιλάρια, και οι καταθέσεις είναι 170. Υπάρχει ένα κενό. Δεν ασφαλίζονται έτσι οι καταθέσεις. Είναι μια περίπλοκη υπόθεση, αλλά δεν θέλουμε οι τράπεζές μας να φύγουν σε μια ανεξάρτητη αρχή στην Ευρώπη. Για κανέναν λόγο. Για ποιο λόγο, βασικά. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα ακίνητα και όλη η αγροτική γη, όλες οι τράπεζες, οι 4 τιμικές, έχουν εγγυήσεις, βιομηχανικό εξοπλισμό, κτίρια, εργοστάσια μεγάλων ελληνικών εταιριών, έχουν σπίτια Ελλήνων συνανθρώπων μας. Όλα αυτά, εάν κλείσουν ή μεταφερθούν σε ένα μηχανισμό που δεν ελέγχεται προοπτικά από την Ελλάδα, χωρίς βέτο του Πρωθυπουργού μας, οποιοδήποτε, θα χαθούν. Μεγάλος κίνδυνος. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Σκέφτεστε να αναδείξετε το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων? Είναι βασικό ζήτημα για εμάς. Καλό το οποίο μέσα στη Δανειακή Σύμβαση προβλέπεται ότι δεν θα συμψηφιστεί με τα χρέη και με τα δάνεια. Μπορούμε να το διεκδικήσουμε διαφορετικά. Το ύψος του είναι συνολικά 1,33, δεν είναι 500 δισεκατομμύρια, μαζί με τα έργα τέχνης, τα αρχεία που έχουν πάρει, να μην το αναλύσουμε τώρα. Ρόλος δικός μου είναι χρηματοοικονομικά να κάνω το καλύτερο δυνατόν με συνέργειες που έχω σχεδιάσει, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω για λόγους εθνικής ασφάλειας και κυριαρχούς της Ελλάδος. Έχω κάνει ήδη συζητήσεις με το εξωτερικό πώς θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όλες ή μέρος αυτών. Θυμίζω ότι η Κύπρος πέτυχε να πάρει 90 εκατομμύρια από την Τουρκία από την εισβολή. Μόνο από μια δικαστική απόφαση. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι θέμα Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν είναι θέμα του κ. Βενιζέλου. Κακώς έχει πάει ο φάκελος των αποζημιώσεων στον κ. Βενιζέλου. Έχει πάει για να μιληθεί ποτέ. Είναι θέμα χρηματοοικονομικό. Είναι οφειλή. Έχω γράψει εγώ πρώτο το 2011, 4-3 χρόνια πριν από τη σημερινή μας συνέντευξη, σε άρθρο μου στο Ολυμπία, ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να εγγραφούν στον εθνικό προϋπολογισμό. Να πάνε προς σύσπραξη, να αυξηθεί το ΑΕΠ μας, να τους δεσμεύσουν ότι θα μας τα δώσουν. Μετά από 2-3 χρόνια, βέβαια, το αναπαρήγαγαν και άλλοι συναδελφοί μας. Υπάρχουν τρόποι και πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να βρούμε συμμάχους σε αυτό στην Ευρώπη, σαν ευρωβουλευτές. Είναι εθνικό μας ρόλος και εθνική μας ευθύνη να βρούμε συμμάχους, να πάμε να τις διεκδικήσουμε. Πώς θα μπορούσατε, σαν ευρωβουλευτές, να διαπραγματευτείτε τα ενεργειακά θέματα της Ελλάδος? Πολύ σημαντική ερώτηση. Να ξέρετε ότι χρηματοοικονομικά δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ενέργεια. Άλλοι λένε, ξεχνούν τελείως την ενέργεια και λένε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς δάνεια, όπως λέει η κυρία Μέρκελ, ή χωρίς χρέος ή χωρίς τράπεζες. Η τράπεζα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη πρέπει να έχει ενέργεια, πρέπει κάτι να κινεί κάτι. Η ενέργεια είναι σημαντικότατος παράγων. Βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις τώρα στην Ουκρανία. Βλέπουμε τα γεωστρατηγικά στην περιοχή, τα οποία έχουν αρχίσει να κοκκινίζουν, να θερμαίνονται. Ο αγωγός του φυσικού αερίου, που είναι η τρίτη φτηνότερη ύλη για την ενέργεια μετά την πυρηνική ενέργεια για τον άνθρακα, θα έχει πρόβλημα την Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας εκτός από τη Ρωσία και τους αγωγούς. Ο ΤΑΠ θα αρχίσει να περνάει αέριο από το 2022 και μετά. Έχουμε 8 χρόνια από σήμερα για να ξεκινήσει να αραίει το Αζέρικο στην Ευρώπη. Πολλά χρόνια. Σε 8 χρόνια μπορεί να γίνει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα και η Ελλάδα πρέπει να βάλει στο διαπραγματευτικό τραπέζι όχι από την πολιτική ισοτιμία,
του εταίρου, την οικονομική ισοτιμία του εταίρου που δεν βάζουν ποτέ. Είμαστε ισότιμοι εταίροι, αλλά έχουμε και οικονομικά στο ενεργητικό μας να βάλουμε. Το φυσικό αέριό μας, το οποίο η Deutsche Bank το έχει ανατιμήσει, το φυσικό αέριο της Ελλάδος το έχει εκτιμήσει 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το φυσικό αέριο, η Deutsche Bank. Αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι, όχι χρηματοοικονομικά. Να ζεστάνουμε την Ευρώπη, να κινήσουμε τη βιομηχανία της Ευρώπης με ελληνικό φυσικό αέριο, αλλά δεν θα το χαρίσουμε σε κανένα. Βασικός ρόλος. Και εκεί πρέπει να βρούμε, σαν ευρωβουλευτές, συνέργειες και συμμάχους ευρωβουλευτές. Σε αυτή την να ενημερώσουμε τα άλλα κοινοβούλια. Είμαστε Έλληνες. Έχουμε αυτό το φυσικό αέριο στην Ιταλία. Έχετε βιομηχανία στο βορρά, αυτοκινητοβιομηχανία. Έχετε τεράστια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ελάτε μαζί με το δικιά μας φυσικό αέριο να κάνουμε να αναπτύξουμε την Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή σας για την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και αν έχει σχέση με την κρίση που διέρχεται? Η λιτότητα, τα μέτρα λιτότητος, οι ανεξάρτητες αρχές, οι 500 νόμοι που έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα, 1.200 εγκύκλοι. Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Ένα χάος νομοθεσίας αναγκαστικών μέτρων και αναγκαστικών φορολογικών μέτρων έχει φέρει σε άκρα σημεία φτώχειας και σε άκρα σημεία ψυχολογικά και μελαγχολίας τους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν τεράστιο πρόβλημα με τη στιγμιότητα την ύφεση. Δεν λύνεται απλά αυτό το ζήτημα. Η αντίδραση του λαού, του ελληνικού, όπως το έχουμε δει με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και των υπόλοιπων λαών, και στη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη, Ολλανδία, βλέπουμε Ουγγαρία, Αυστρία, Γαλλία με την κυρία Λεπέν, έχουν μια άνθηση των ακροδεξιών κομμάτων. Ακροδεξιά κόμματα έχουν οριστεί στην Ευρώπη, αυτά τα οποία είναι κατά των λαθρομεταναστών, έχουν μια τακτική άκρος εθνικιστική, αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα τους ή είναι ακραίοι στη συμπεριφορά τους. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε έτσι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αναπτύξει τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία και είμαστε υπέρ της συζήτησης και της συνένεσης. Αλλά πρέπει τα μέτρα λιτότητος να αλλάξουν, όχι απλά με μια ντουφεκιά στον αέρα. Πάμε για ανάπτυξη. Δεν πας στην ανάπτυξη όταν το λες. Στην ανάπτυξη πας όταν έχεις ενέργεια, όπως είπα, όταν έχεις θέσεις εργασίας, όταν οι τράπεζες σου δίνουν δάνεια, πιστωτική επέκταση που λέμε, για να μπορέσει να κινηθεί το χρήμα, να κινηθεί η οικονομία. Λάθος της Ευρώπης μεγάλο, το οποίο θα το βρει μπροστά στις ευρωεκλογές. Προβλέπω ότι τα ευρωσκεπτικιστικά και εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης θα έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις εκλογές, πάνω από 150 έδρες. Κύριε Καμένο, υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα? Ποιος είναι ο ρόλος της χώρας στην νέα Ευρώπη? Η ελπίδα της Ελλάδος είναι οι νέοι άνθρωποι. Η ελπίδα της Ελλάδος είναι η έξυπνη και ενεργή πολιτική. Η ελπίδα της Ελλάδος θα είναι σε αυτές τις εκλογές, είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι 21 εκπρόσωποι της στην Ευρωβουλή, οι οποίοι θα δώσουν μάχη σώμα με σώμα για τα συμφέροντα της πατρίδας. Καμία άλλη. Να χειρίσουμε την ελπίδα και τη χαρά στα στόματα των Ελλήνων. Να στείλουν ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν ή να είναι υπόλογοι, να έχουν μάθει να ελέγχουν και να ελέγχονται και να μην είναι πολιτικοί. Συγγνώμη, δεν το λέω για τους πολιτικούς. Δεν μπορώ να φερθώ σαν πολιτικός. Εγώ θέλω να μου δώσεις μια δουλειά, να την τελειώσω. Αν δεν την τελειώσω, πάω σπίτι μου. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε όλοι για το καλό της πατρίδας. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να απευθύνετε στον Έλληνα ψηφοφόρο για αυτές τις ευρωεκλογές? Το μήνυμα για μένα είναι ένα. Η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζεται και έχει γνωρίσει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει την ενημέρωση που πρέπει. Αποκάλυψα πριν λίγο ότι θα έχουμε μνημόνια για τα επόμενα 50, 60, 70 χρόνια και σκέψου Έλληνα πολίτη ότι όταν σε επιμηκύνουν τα δάνεια θα ξεκινήσει η αποπληρωμή του χρέους σε 10-20 χρόνια μετά την αποπληρωμή των δανείων, την επιμήκυνση. Άρα θα έχεις άλλα 10 χρόνια περισσότερα για να πληρώσεις το 75% για να φύγεις από τα ευρωπαϊκά μνημόνια. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι να ακυρωθεί η οδηγία 472, να μην υπάρχουν Ευρωπαίοι επίτροποι στους εθνικούς προϋπολογισμούς, στα ταμεία μας, να μας λένε πώς θα χαλάσουμε για την υγεία, την παιδεία, την άμυνά μας. Να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε με συνέργειες στον Νότο και όχι μόνο. Να βάλουμε τα θέματα της ενέργειας, να σώσουμε τις τράπεζές μας από το να διαλυθούν από μια ανεξάρτητη αρχή και να συντηρήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και να είμαστε πάλι περήφανοι. Ελπίζω να δώσετε την ψήφο στους ανθρώπους που αξίζουν και φαντάζεστε και οι ίδιοι και από την εμπειρία που έχετε ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να πάνε να βοηθήσουν και να πολεμήσουν για εσάς. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή και άλλο χρόνο. Για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Συγγνώμη που το λέω, δεν θα έχουμε την Ελλάδα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, μετά από αυτές τις ευρωεκλογές. Δεν υπάρχει χρόνος. Κύριε Καμένο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα σας καλώσω και εγώ στην Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.